τώρα έχουμε 14 θέματα στην πλαίσια διάταση και στην εκτός πλαίσια διάταση και βάλουμε τα μία θέματα για να τα εμπλέξουμε. Το πρώτο θέμα εκτός πλαίσια διάταση. Λίγη απόφαση περιέχουν και φύγουν τις επιτάλλητες λειτουργία του κέντρου υγεία γραφείας. Δεύτερο θέμα. Δίκη απόφαση περί αποδοτήσεων αρχικών διαμεσολάβησης Τράπεζα Ελλάδος μετά την εκπομπή του Υπουργού Εσωτερικών. Και τρίτο θέμα, δίκη απόφαση για άλλη των μοριωδών της Τράπεζας Ελλάδος μετά την πρόσφατη κατεπίγουσα φράση του περιοχημένου του Υπουργού 41, άρθρα 24-15. Εντρέπεται να τα σύνδεσμα θέματα. Κυρία Τόπα. Μια παράκληση θα ήθελα να βάλω και προς τον κύριο Δήμαρχο που είναι και ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Θα παρακαλούσα πολύ, αν είναι δυνατόν κύριε Δήμαρχε, όταν γίνεται στην Μικραία της Οικονομικής Επιτροπής και επειδή είναι η χρόνη, δηλαδή είναι διαφορετική, ας πούμε, έχει συμβεί αυτό τουλάχιστον τρεις φορές, να είναι μεσημεριανή ώρα και μετά να έχω Δημοτικό Συμβούλιο, είναι λίγο δύσκολο και για εμάς που βρισκόμαστε. Ναι, αν είναι δυνατόν ή αν το θέλετε τότε να το κάνετε, ξέρω εγώ, μια ώρα πριν, ξέρω εγώ λίγο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Τσαλαπακάνης έχει το λόγο. Ναι, κύριε Πρόεδρε, εμείς δεν διαφορούμε να συζητούν τα θέματα. Το ζήτημα είναι ότι μέχρι και την Παρασκευή το μεσημέρι δεν υπήρχαν εισηγήσεις στους φακέλους. Επισήμανση αυτή θα έλεγα τέλος πάντων μέσω του ψήφισμα να δοθεί, η πρόταση να δοθεί στους δημοτικούς συμβούλους, στους επικεφαλείς, να μπορούμε να δημιουργικά να σταθούμε πάνω σε αυτά τα κείμενα. Και ήταν τα θέματα. Τα δύο εκτός ημερησίας διάταξης με ενημέρωση ότι μετά τις 12 θα είναι. Εγώ ήρθα μία η ώρα, δεν υπήρχαν στο φάκελο. Όπως επίσης δεν υπάρχουν και άλλα δύο θέματα. Το οποίο προφανώς δεν ήταν, γιατί έπρεπε να συνταχθεί και δεν απέστειλε ο Δήμαρχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω τι έγινε. Το ζήτημα είναι ότι εμείς δεν έχουμε αντίρρηση. Το ζήτημα είναι ότι δεν έχουμε τα κείμενα όπως και για άλλα δύο θέματα. Θυμάμαι καλά το 6 και το 13 που αφορούν το πνευματικό κέντρο και σε αυτά δεν υπήρχαν εισηγήσεις μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι. Και μούρος όλο με το φάκελο ο γραμματέας. Ναι, για τα δύο θέματα έχετε δίκιο. Η εισήγηση, επειδή στάθηκε ο δικηγόρος από εκεί, πήγε τη Δευτέρα το πρωί και στάθηκε και με mail του Δημοτικού Συμβούλου. Το δεν έχει, εντάξει, ήταν μου σήμερα το φάκελο. Και το άλλο θέμα στάθηκε Παρασκευή μετά τις 4 η ώρα από την κυρία Σταμάτα, που ήταν η Επιτροπή Συγκρότησης για το Προστατήριο στην παραλαβή του πνευματικού της πρώτης εργολαβίας. Στάθηκε πάλι με mail, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στις 6.30 ώρα την Παρασκευή. Όταν υπήρχε στο Δήμο ήταν η δυσκολία που έχουμε να επικοινωνήσουμε τους συμβούλους που δεν έχουν mail, πράγματι επίσης θα μεσολαβεί Σαββατοκύριακο στη συνεδριάση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τώρα όσον αφορά τα άλλα θέματα, νομίζω ότι ο κύριος Δήμαρχος σχετικά με το θέμα της κατάθεσης των δοκιματικών διαθεσίμων έχει να κάνει μια πρόταση, οπότε αναμένουμε τη δική του πρόταση και μετά να συζητήσουμε αυτό το αν θα συζητηθούν ή όχι. Κυρία Τόπου. Είδα στο σιτάρι μου από την κίνηση και προστασία ανάπτυξη του Μεγάλου Ρεύματος της Αθήνας ένα ζήτημα που αφορά εδώ πέρα την προστασία του Μεγάλου Ρεύματος την εκβολή. Δεν ξέρω αν θέλετε, φαντάζομαι ότι το πήραν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, είναι έτσι, να το συζητήσουμε γιατί όντως χρήζει ιδιαίτερη σημασία και από ό,τι φαίνεται είναι και άμεσο. Ο κύριος Αφούτης. Μου έρχεται να ρωτήσω το εξής. Αν και έχουμε, βλέπω σήμερα στα εντός ημερησίας θέματα είδηση εθελοντικής ομάδας πολιτικής προστασίας, βάσης προστασίας κλπ. Δηλαδή ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τα
προστασία δασοπυρόσβεση του Δήμου, ήταν να ρωτήσω, ενώ έχουμε σήμερα 16 Ιουνίου, δεν έχει ανοίξει ακόμα το πυροφυλάκιο και δεν βλέπουμε ούτε τους θελοντές ούτε τους μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου που συντράβουν το έργο της δασοπυρόσβεσης ούτε τα οχήματα. Για ποιο λόγο έχει αργήσει να επανδρωθεί το τμήμα και πότε προβλέπεται να, ουσιαστικά να λειτουργήσει? Συνάδελφε, το τμήμα είναι με έναν μόνιμο υπάλληλο, γι' αυτό δεν έχει ξεκινήσει. Ένας άνθρωπος μαζεύει τα αυτοκίνητα, τα συντηρεί όλο αυτό το διάστημα. Από την Τετάρτη ελπίζουμε να ξεκινήσουμε να είμαστε σε δύο βάρκες. Και το τελευταίο. Άλλοι μόνιμοι υπάλληλοι δεν πρόκειται να βγάλουμε. Έχουμε το κάποιο θέμα, έχουμε εδώ και αποδρύψεις, θα το περάσουμε πάρα. Όχι, αυτό είναι αυτό το πρόβλημα που τον δημιουργήσω. Πρόκειται να πάρει κάποιοι υπάλληλοι του Δήμου για αυτού του δύο τρει. Να προσπαστούν. Να προσπαστούν. Όχι. Και είναι κάποιοι οποίοι είναι και αρκετά ευρύ και μπορούν να το καταλάβουν. Αν δει στο καταστατικό που θα σα έχουν καταθέσει, υπάρχουν 3, 5, 8 υπάλληλοι οι οποίοι συμμετέχουν στην εθελοντική ομάδα. Έχουν τελειώσει και το σεμινάριο που έγινε. Αυτή θα είναι επικουρικά για το προσωπικό του Δήμου, όπως γνωρίζετε, δεν φτάνει να πάρουν υπαλλήλους και να τους έχουν εκεί σε αυτή τη φάση. Θα κάνουμε τις προσλήψεις και με τη συνδρομή των εθελοντών θα λειτουργήσουν. Από Τετάρτη πάντως θα ξεκινήσει σε δύο βάρκες. Δηλαδή κάποιοι εθελοντές θα είναι, κάποιοι υπάλληλοι που γνωρίζουν όλοι μας χρόνια τώρα, ποια είναι η συνεισφορά τους στην υπηρεσία, θα παραμένουν αυτοί οι εθελοντές. Εκεί θα προσθεθούν κάποιοι καινούργοι αυτοί. Θα είναι και οι προσλήψεις και οι εθελοντές. Δεν είναι επί του θέματος του συγκεκριμένου. Όταν έχει τελειώσει η συζήτηση, να... είναι επί της τήρησης των πρακτικών κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Και ήθελα να πω ότι πραγματικά και εγώ και οι υπάλληλοι, οι αρμόδιοι υπάλληλοι πίσω από εμένα που λαμβάνουν τα πρακτικά, προσπαθούμε όσο πιο γρήγορα και όσο πιο σωστά να δημιουργηθούν οι αντίστοιχες αποφάσεις με βάση το τι ψηφίζουμε εδώ πέρα. Παρόλα αυτά, επειδή υπάρχουν και το σύστημα που βρήκα εγώ και προσπάθησα να μιμηθώ, ήταν πολύπλοκο, έτσι που το είδα και επιρρεπές σε λάθη, αλλά και η όλη ταχύτητα δεν βοηθάει τους δημοτικούς συμβούλους να δουν και να επιβεβαιώσουν αυτά που γράφουμε. Αυτό που είχα ξεκινήσει εδώ και 15-20 μέρες περίπου, ίσως παραπάνω, με την κυρία Ιακωβάκη και ολοκλήρωσα την προηγούμενη εβδομάδα με την κυρία Παργούρα, που είναι η αρμόδια διοικητική υπάλληλος προσταμένη για το θέμα αυτό, είναι να τηρούμε ψηφιακά τις παρουσίες και όχι σε χαρτί. Γιατί όπως έχετε παρατηρήσει και εσείς, άλλοι μπαίνουν στην αίθουσα, άλλοι βγαίνουν από την αίθουσα, άλλοι είναι έξω από την αίθουσα και τους καλούμε να μπουν για να ψηφίσουν. Και αυτό το γράψε σβήσει σε χαρτί δημιουργούσε ενδεχομένως κάποιο σίγουρα καθυστέρηση, σίγουρα λάθη. Αυτό που δημιουργήσαμε λοιπόν είναι ένα ψηφιακό αρχείο, το οποίο με το τέλος της συνεδρίασης δεν χρειάζεται καμία περαιτέρω επεξεργασία και δημιουργεί κατευθείαν προς την κυρία Παρκούρα, αλλά και εκείνη την ευκολία να δημιουργήσει προς τις επιμέρους υπηρεσίες την εικόνα του ποιοι ψήφισαν, ποιοι ήταν παρόντες στην αίθουσα και ποιοι ψήφισαν υπέρ, κατά ή λευκό στο κάθε θέμα. Οπότε θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο και οι υπηρεσίες θα επιταχυνθούν και τα λάθη, επειδή δεν θα μειωθεί πάρα πολύ ο ανθρώπινος παράγοντας, θα ελαχιστοποιηθούν ή θα μηδενιστούν. Επιπλέον αυτού, και αν ο κύριος Πρόεδρος δεν έχει κάποια αντίρρηση, η δική μου πρόταση είναι μία μέρα αφότου σταλούν τα θέματα, τα πρακτικά, όπως τα τηρώ εγώ στην κυρία Παρκούρα, να κοινοποιούνται και στους δημοτικούς συμβούλους, έτσι ώστε να μπορεί ο καθένας να ελέγξει με πολύ σύντομη όμως προθεσμία, γιατί όντως οι υπηρεσίες πιέζονται χρονικά για να δημιουργήσουν τις αποφάσεις και τις βγάλουν στο διάβγεια, να μπορεί να ελέγξει αν όντως αυτά που καταγράφησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης είναι ορθά κατά τη δική τους κρίση.
και να επιστρέφουν σε εμένα ή στην κυρία Παρκούρα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να επιστρέφουν και σε εμένα με οποιοδήποτε πρόβλημα ή διαφωνία για να το διορθώνουμε. Και αυτό το λέω γιατί διαφορετικά θα το πάρουν ήδη οι δημοτικοί σύμβουλοι μετά από μία εβδομάδα ή δύο εβδομάδες, θα δουν στη διάβγεια το αποτέλεσμα μιας τέτοιας απόφασης. Αυτό απλά σαν ανακοίνωση θέλω να το πω και να πω ότι θα προσπαθήσουν να λειτουργήσουν με ένα τέτοιο τρόπο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βασιλόπουλε, για το τελευταίο που είπατε, καταρχήν έχω να σας πω ότι επειδή κάνετε για πρώτη φορά αυτή τη δουλειά, προσπαθείτε βέβαια όσο μπορείτε να την κάνετε σωστότερα, αλλά έγιναν λάθη όπως το τελευταίο, το οποίο ξαφνικά βγήκε η κυρία Τόκα, επειδή πολύ εξημών. Το είναι ύψιλο. Πολύ εξημών λοιπόν. Θεωρούν ότι η αρένα να λύσουμε τα προβλήματα είναι τα διάφορα site. Έτσι, βγήκε η κυρία Τόκα Λάπρα εναντίον της Δημοτικής Αρχής. Στην ουσία είχε ένα λάθος το οποίο είχατε πράξει εσείς. Και το οποίο εμείς ως Δημοτική Αρχή, από τη στιγμή που το ενετόπισε η κυρία Τόκα, έτσι προσπάθησα να το διορθώσω. Γιατί ήταν πράγματι λάθος. Έτσι. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι το εξής. Και να προτείνω σε εσάς. Εσείς είστε το Δημοτικό Συμβούλιο, εσείς αποφασίζετε. Αλλά έτσι πως πάνε τα πράγματα, και για να μην ψαχνόμαστε τελικά τι ψήφισε ο καθένας από τις όποιες άσκησης πολιτικών λαθασμένες σημειώσεις, και το λέω με την έννοια ότι άνθρωποι είμαστε και μπορεί να γίνει κάποιο σφάλμα. Εγώ θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι σε κάθε θέμα να διαβάζεται ο ονομαστικός κατάλογος, έτσι, και να ακούγεται στα πρακτικά ο καθένας τι ψηφίζει. Ναι, όχι, παρόν, λευκό κτλ. Αυτό θα είναι μια καθυστέρηση της τάξης, δεν ξέρω εγώ συνολικά. Των 10 λεπτών, ας πούμε. Πόσο θα είναι, συνολικά. Συνολικά. Επομένως, να λείψουν αυτές οι παρεξηγήσεις. Έτσι. Βεβαίως. Εγώ προτείνω να το εφαρμόσουμε από σήμερα για να μην έχουμε τέτοια προβλήματα. Να εκτυπώσουμε μια λίστα τώρα. Μια... Δείτε, αυτό που ηλεκτρονικό, απλά να γίνει το δομαστικό. Το πράγμα είναι σύνδυμα. Σε σχέση με, με την επιστολή που είχε στείλει σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και στα μέσα ενημέρωση η κυρία Τόκα, ανέφερε ο Δήμαρχος, πράγματι υπήρχε ένα λάθος, όπου ήταν το όνομά της αντί για το όνομα του κ. Τσαλαπατάνη στους καταψηφίσαντες μια απόφαση, την απόφαση για την μελέτη του ΚΕΛ. Και για την ανάθεση μελέτης για το κέλυφος στο Πολυτεχνείο, να το πω πιο σωστά. Και αυτό ήταν ένα λάθος το οποίο πραγματικά έγινε, όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος, μέσα στα λάθη που μπορεί να γίνουν ανθρώπινα από όλους. Αυτό που ήθελα να πω, επειδή όντως η επιστολή τραφερόταν κατά της Δημοτικής Αρχής, λέγοντας ότι εσκεμένα έγινε κάποια... κάπως έτσι το διάβασα κι εγώ, ήθελα να πληροφορήσω ότι ούτε η Δημοτική Αρχή, ούτε εγώ που ανήκω στην αντιπολίτευση, εσκεμένα μπορεί να θέλω ο κύριος ή η κυρία Α ή Β να καταψηφίσει, να εμφανίσει ότι καταψήφισε ή υπερψήφισε κάποιο θέμα. Και να διαβεβαιώσω ότι η προσπάθεια που γίνεται για την σωστή τήρηση είναι τελείως ειλικρινή. Δεν υπάρχει καμία σκοπιμότητα, νομίζω όχι εσκεμένα, αλλά κάτι αναφέρω για σκοπιμότητες. Δεν υπάρχει καμία σκοπιμότητα, τουλάχιστον προσωπικά εγώ, αλλά θεωρώ και η Δημοτική Αρχή, να εμφανίσει ότι κάποιος ψήφισε ή δεν ψήφισε κάποιο θέμα. Και συμφωνώ και με την πρόταση του Δημάρχου, από αυτή τη φορά και μετά, να είναι ονομαστικές οι ψηφοφορίες με ονομαστική αναφορά. Κύριε Φυσικόπουλε, πώς είχε το λόγο. Κύριε Φυσικόπουλε, πώς είχε το λόγο. Καταρχάς, ήθελα να τοποθετηθώ και εγώ να συμφωνήσω με τους συναδέλφους όσον αφορά τα θέματα, τα οποία είναι ένα θέμα το οποίο από την αρχή της θητείας σας υπάρχει με τις εισηγήσεις, με τα εκτός υπηρεσίας κτλ. Συμφωνώ απόλυτα με όσο υπόθηκαν. Έρχονται τελευταία στιγμή και σήμερα το πρωί έρχονται διορθώσεις των θεμάτων ή με στα θέματα δεν υπάρχουν εισηγήσεις ή θα έρθουν στο παραπέντε. Το δεύτερο και ουσιώδες που θέλω να ρωτήσω είναι, σαφώς και πιστεύω ότι το ακούτε κι εσείς, γιατί σε μια κοινωνία κυκλοφορούμε, και από τους καταστηματάρχες και τους εργαζόμενους έχουμε κάποια παράπονα. Εισπράττω τουλάχιστον εγώ, θα θεσπράτε εσείς εις το διπνού. Με το τοπικό συμβούλιο, κύριε Δήμαρχε, τι γίνεται, το οποίο δεν συνεδριάζει και έχει
πρόβλημα απαρτίας. Και αυτό σημαίνει υπάρχει. Και σίγουρα ο κόσμο ο οποίο βρίσκεται, υπάρχουν σύμβουλοι οι οποίοι λείπουν και καθέξεν απουσιάζουν και δεν μπορεί να γίνει συνεδρίαση. Και ξέρετε, με τα καταστήματα τα οποία πρέπει να πάρουν σε αδειέσεις, όλοι μπορούν και έχουν πρόβλημα, μπήκαμε στο καλοκαίρι. Από ό,τι γνωρίζω και γνωρίζετε, υπάρχουν δύο σύμβουλοι οι οποίοι λείπουν και σπουδάζουν δικαιολογημένα. Ο ένας είναι στο εξωτερικό, ο άλλος είναι στην Πάτρα. Συμβαίνει αυτό, όπως και εμείς έχουμε ανάγκη. Βλέπετε και οι συνάδελφοι λείπουν, θα έχουν μετά αργότερα ή εμένα με καλούν, θα φύγω σε λίγο, θα επανέλθω. Εδώ όμως δεν γίνονται συμβούλια τοπικά. Ξέρετε τη σημασία του τοπικού συμβουλίου, μην το υποτιμούμε και το υποβάζουμε. Έχει μεγίστη σημασία τα θέματα τα οποία περνάνε από το τοπικό. Τι κάνουμε, τι αποφάσεις έχετε πάρει το τοπικό συμβούλιο της Ραφίνας. Καταρχήν να σας πω ότι όσον αφορά τα θέματα και την προετοιμασία, ας το πούμε, του πακέτου, καθώς επίσης και για την ηλεκτρονική του ταχυδρόμηση, θεωρώ ότι μέσα σε αυτούς τους μήνες, ας το πούμε, που είμαστε εμείς, δηλαδή από το Σεπτέμβριο έως σήμερα, θα πρέπει όσον αφορά τις ηλεκτρονικές ταχυδρομήσεις συστημάτων να έχουμε ξεπεράσει τα 3,5 χρόνια της θητείας. Δηλαδή εσείς στέλνατε αραιά και πού, ενώ τώρα βλέπετε να υπάρχει σωριδόν, ας το πούμε, αποστολή των θεμάτων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Προσπαθούμε και εκεί να βελτιωθούμε. Υπάρχουν και θέματα όπως αυτά τα εκτός ημερήσιας που άκουσα την Νόπια Αγρένια, τουλάχιστον για τα δύο, για το κέντρο υγείας, για το θέμα, ας το πούμε, των ταμιακών διαθεσίμων. Οι ημερομηνίες ήταν τέτοιες που ήρθαν με τα έγγραφα ή που δημιουργηθήκαν οι καταστάσεις, ώστε μέσα σε, και εγώ σας τα πέστηλα, μέσα σε ένα χρονικό διάστημα που όσο το δυνατόν πιο σύντομα, από τη στιγμή που δημιουργηθήκαν τα θέματα, σκεφτείτε το θέμα των ταμιακών διαθεσίμων, δημιουργήθηκε την Πέμπτη, τη στιγμή που είμαι με επιτροπή της ΚΕΔΕΣ στο Υπουργείο Εσωτερικών. Το ραντεβού ήταν το κύριο Βουλάκη στις 9.30 ώρα. Εκείνη την ώρα έλαβα εγώ γνώση ότι κυκλοφορεί αυτό το χαρτί του Πούτσι και την Παρασκευή το πρωί σας εστάλει. Τι έπρεπε άλλο. Όσον αφορά για το κέντρο υγείας, έτσι, γι' αυτό προχώρησα σε ένα ψήφισμα, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό το ψήφισμα θα περίμενα εγώ σήμερα να αποδεχτείτε όπως είναι. Εγώ είμαι ανοιχτός. Μιλάμε για ένα σημαντικό θέμα του τόπου μας. Είμαι ανοιχτός. Εάν θέλετε να φτιάξουμε, ας το πούμε, κάποιες προτάσεις ή να προσθεθούν ή να αφαιρεθεί κάτι, ή αν νομίζετε ότι μια διαπαραταξιακή επιτροπή θα μπορούσε να το δει αύριο και να το ολοκληρώσει. Πάντως, εγώ έκανα την προσπάθεια που συνήθως δεν γινότανε άλλες φορές και σε άλλα δημοτικά συμβούλια, να υπάρχει ένας σκελετός πάνω στον οποίο να μπορούμε να βαδίσουμε. Αυτό ήθελα να πω. Κύριε Μπορούλης, έχει το λόγο. Επίσης θα συμπληρώσω, όσον αφορά τη λειτουργία του τοπικού συμβουλίου, ότι... Ναι, γι' αυτό. Ότι η αναφορά του κύριου Χριστόπουλου είναι αναλυθής. Είναι αναλυθής και φαίνεται τα πρακτικά ότι το τοπικό συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, όπως είναι η υποχρέωσή του, η υποχρέωση δική μας. Μια φορά ανεβλήθη η συνεδρίασή του, διότι εκτός των δύο τοπικών συμβούλων οι οποίοι σπουδάζουν και είναι σε άλλη πόλη, ένας άλλος τοπικός σύμβουλος υποβλήθηκε σε εγχείρηση και κάποιος άλλος είχε πρόβλημα και δεν μπορούσε να προσέλθει. Αυτά είναι ανθρώπινα. Όμως σχετικά για τα καταστήματα που ανέφερε το λόγο ο συνάδελφος κ. Χριστόπουλος, ο νόμος έχει προβλέψει ότι και να μην συνεδριάσει το τοπικό συμβούλιο από τη στιγμή που ο επιχειρηματίας καταθέσει την αίτησή του, μέσα σε 15 μέρες, αν δεν συνεδριάσει το τοπικό συμβούλιο, παίρνει το χαρτί σαν να έχει συνεδριάσει να προχωρήσει στις περαιτέρω ενέργειες. Επομένως, δεν καθυστερεί καμία διαδικασία για τη μία φορά που ανεβλήθη το τοπικό συμβούλιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Συγγνώμη. Η κυρία Τόκα. Εγώ θέλω να αναφερθώ στο προσωπικό θέμα το οποίο ανέκυψε. Δεν απολογούμε εγώ για κάποιες παραλήψεις ή για μια μη καλή λειτουργία. Εγώ εκείνο κατέγραψα αυτό το οποίο υπήρχε. Ούτε ότι υπάρχει σκεμμένο, ούτε ότι υπάρχει προβλήματα, ότι υπάρχει πρόβλημα. Και ήταν, καταγράφηκε και δόθηκε στα μέσα. Για να γνωρίζει και ο κόσμος βέβαια, γιατί αυτό συνέβη κατά παράληψη. Συνέβη στην Οικονομική Επιτροπή. Πράγμα το οποίο έλειπα και φάνηκα ότι υπέγραψα, δηλαδή δεν ήταν τυχαίο γεγονός, δεν ήταν το πρώτο. Συνέβαινε
ο κ. Παπούτσι με ενημέρωσε, που είναι και αυτός μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, ότι ενώ δεν ήμουν παρούσα, φάνηκα ότι υπέγραψα, ξέρω εγώ, κάποια θέματα. Επομένως, δεν ήταν απλώς ήταν συνολικό το ζήτημα και αφορά όλη τη λειτουργία. Τόσο ως προς την καταγραφή των λεγόμενων, αυτά που λέμε, δηλαδή εγώ συμφωνώ μαζί σας, κύριε Βασιλόπουλε, την επομένη να στέλνετε ένα, τα θέματα, τι είπαμε σε αυτά, και να τα υπογράφουμε. Και συμφωνώ βεβαίως και με τον κύριο Δήμαρχο, ειδικά σε θέματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά, όχι δηλαδή κάποια τα οποία είναι εύκολα και να γίνεται ονομαστική ψηφοφορία. Αυτό θα υπάρχει και μία διαφάνεια και όπως πρέπει να γίνονται. Δηλαδή σε σχέση με τη λειτουργία είναι και να μας δίνονται τα θέματα ολοκληρωμένα και όχι ας πούμε όπως συνέβη και προχθές στην Οικονομική Επιτροπή και αποχώρησα, όχι γιατί είχα δουλειά, αλλά διαμαρτυρόμενοι, και αυτά πρέπει να καταγράφονται, διότι άλλος πώς αποχωρείς διαμαρτυρόμενος, άλλος πώς γιατί σου έτυχε μία δουλειά, άλλος πώς γιατί, ξέρω εγώ, είπες, δεν ξέρω τα θέματα. Πιστεύω ότι θα βρούμε τον μπούσουλα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια σκοπιμότητα από κανέναν, αλλά πρέπει όμως να τα λέμε. Σωστά. Γι' αυτό και αναφέρθηκε και σε όλους τους συμβούλους. Δεν είχα κάτι να κρύψω άλλωστε. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μικρόπουλος έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, επειδή συζητήσατε για τα πρακτικά που είπε και ο κύριος Γραμματέας, θέλω να πω το εξής. Σελιδοποιούνται τα πρακτικά και μας μοιράζονται μετά, έτσι δεν είναι? Αυτά λοιπόν είναι πολλά έντυπα που τα παίρνουμε στο σπίτι σε σελιδοποιημένα, σε ηλουστρασιόν χαρτί κτλ. Okay. Δεν θα μπορούσαμε να μένει στο αρχείο που ούτως ή άλλως μπαίνει και αυτό το κοστολόγιο να το γλιτώνει ο Δήμος? Γιατί θα πρέπει να πάρουν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι αυτό το πάγκο των θεμάτων, ενώ μπορεί να υπάρξει ένα αρχείο και να γλιτώνουμε αυτά τα χρήματα? Είναι μικρό το κόστος δηλαδή? Γιατί θα πρέπει να πληρώνουμε αυτά τα λεφτά, αφού στο τέλος πολλοί από εμάς θα τα πετάξουμε? Στη νέα ανάθεση που έχει γίνει, γιατί η ανάθεση η οποία τρέχει αυτή τη στιγμή η δημοτική αρχή, με την προηγούμενη διοίκηση, έγινε ένα καινούργιο διαγωνισμό. Προβλέπεται ότι οι μένουν αρχείο να παραδίδουν στου δημοτικού συμβούλου και κάποια έντυπα τα οποία ένα για κάθε συνδυασμό να υπάρχει σε έντυπη μορφή. Κατά βάση δηλαδή θα μοιράζεται ένα CD ή σε φλασάκι, αν θέλετε, θα παίρνετε αυτό το αρχείο. Και δεν είναι μόνο λόγοι οικονομίας, είναι και σε βαθμού περιβάλλοντος. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό το CD θα το κρατήσουμε όλα τα χρόνια, όλοι θα το έχουν εκεί. Όποιος θέλει, γιατί να πληρώνει ο Δήμος αυτά τα λεφτά? Γιατί κάνει μισό ευρώ, δηλαδή. Το CD είναι ευρώ. Αυτή είναι ο κύριος Χριστό. Θέλω να πω ότι για τα πρακτικά αφενός, τα οποία αναφέρθηκε ο κ. Μικρόπουλος, ότι δεν μας μοιράζουν, δεν τα βρίσκουμε πάνω στο τραπέζι. Πρέπει να πάμε να έρθουμε πάνω να τα βρούμε και προφανώς υπάρχουν και υπάρχουν, και όταν τα ζήτησα, έλα να τα πάρεις. Δεν είναι έτσι. Επί εποχής Κεχαγιόγλου και κάποιες φορές και επί δικές μου εποχές, βρίσκονται τα πρακτικά επάνω να τα πάρουν, να φεύγουν, να ξεφορτίζεται και τα γραφεία από πάνω από τον όγκο των πρακτικών. Όσον αφορά γι' αυτό, να επανέλθω για το θέμα που μου απάντησε ο κ. Μπουνούτε, συμφωνώ. Δεν είναι έτσι μέσα σε 15 μέρες, διότι μια καταγγελία να φάει από τον συνάδελφό του, θα τρέχει και δεν θα έχει την άδεια στο χέρι. Λοιπόν, αυτό γίνεται και να είστε σίγουροι ότι θα γίνει, εάν δεν έχει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την επικύρωση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό δεν ισχύει που λέτε. Καταρχήν, κύριε Χριστόπουλε, για να λέμε και την αλήθεια, αυτοί οι οποίοι λείπουν συνεχώς είναι περισσότερο οι τοπικοί σύμβουλοι που είναι από τη δική σας δημοτική παράταξη. Έτσι, και συνδυασμού με κάποιου άλλου οι οποίοι έχουν λόγου και λείπουν. Όταν αποθετείτε εσεί καλύπτει τη δημοτική αρχή για τη λειτουργία του τοπικού συμβουλίου. Και λειτουργία τοπικού συμβουλίου. Αυτό είναι το θέμα. Πέσε του δικού σα, θα πούμε στου δικού μα να συνεδριάσουν. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να κάνω μόνο μία παρατήρηση. Είδε γνωστό και το έχω συζητήσει στον παραγωγό. Πρώτον, ότι η διαδικασία των ερωτήσεων και απαντήσεων δεν είναι αυτό που οποίο συμβαίνει τώρα. Και θέλω να είστε προσεκτικοί. Γίνεται μια ερώτηση, υπάρχει μια απάντηση. Τελεία.
Δεν υπάρχει γενικευμένη συζήτηση. Ταυτόχρονα σα θυμίζω. Ανοίγει το ταυτόχρονα. Δημήτρη, βάλει και μίλησε. Δεν προσπαθήσω. Δεν είπα για αυτό το πράγμα. Δεν είπα αυτό. Λέω, εγώ λέω ότι από τη στιγμή που κάποιο θέλει να ρωτήσει κάτι, ρωτάει μία φορά και τελειώνει. Αυτό λέει ότι υπάρχει δύο-τρει ερωτήσει και όποιο είναι να απαντήσει, δήμαρχο ή αντιδήμαρχο, απαντούν. Δεν είναι κακό που απάντησε ο κ. Μπούρνο και ο δήμαρχο ή αντιδήμαρχο. Ταυτόχρονα σα θυμίζω και το λέω σε εσά γιατί λένε να τα ακούσουν όλοι. Ότι αυτά που έχουμε ως εκτός ημερήσιας, αν θέλουν να δουλέψουν και να μην κάνουν εδώ πέρα, ας το πω έτσι, να περνάμε την ώρα μας, να μιλάμε επί της ουσίας. Έτσι, τα εκτός ημερήσιας, θυμίζω, είναι μία ώρα. Σύμφωνα με τον κανονισμό. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή τρία εκτός ημερήσιας και συζητάμε τώρα, ας το πούμε, τώρα αν έγινε το λάθος το όνομα και πώς το που διορθώσουμε κτλ. Υπόθηκαν κάποια πράγματα, μπορείτε να τα ακολουθήσετε τελείως. Ο κ. Δαφυλόπουλος έχει το λόγο. Μπορώ να κάνω για κάποια θέματα που... Για το συγκεκριμένο θέμα αυτό που κάνω τώρα. Και για τα τρία θέματα θέλω να κάνω μια τοποθέτηση γιατί είναι δική μου άποψη και θέλω να ακουστεί. Να τι κάνετε. Πραγματικά μου ρωτά, μπορώ, επιμένετε ή όχι. Πρώτον, με αφορμή αυτό που είπε η κυρία Τόκα, θα ήθελα μια συμπεριφορά στο Δημοτικό Συμβούλιο μεταξύ μας. Έχουμε έρθει εδώ πέρα όλοι για να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Με ένα τηλέφωνο, πιστεύω εγώ, στον κύριο Βασιλόπουλο, θα είχε λυθεί η απορία. Και δεν χρειαζόταν να γίνει... Ορίστε. Ναι, θα μπορούσε όμως με πιο απλό τρόπο, όχι να δοθεί στα site και να πάρει έκταση. Αν πραγματικά ήταν έτσι πως το λέτε, μετά να πάρει την οποιαδήποτε έκταση, γιατί είναι θέμα. Εγώ δεν κάνω διάλογο. Εγώ δεν κάνω διάλογο. Λοιπόν, εγώ βλέπω μια διάθεση λοιπόν τότε για μια στήρα αντιπολίτευση. Με αφορμή αυτό το περιστατικό βλέπω ότι ένα αστείο γεγονός το εκμεταλλευόμαστε πολιτικά ώσπου φτάνουμε τις τελευταίες μέρες στο πνευματικό κέντρο σε ένα δημόσιο κτίριο, ένα δημόσιο έργο που δεν ξέρω τι όφελος θα έχει, να έχει η αστυνομία κάθε μέρα για να σταματήσει αυτό το έργο. Δεν θέλω να πιστέψω ότι αυτός που έστειλε την αστυνομία βρίσκεται εδώ πέρα. Αλλά βλέπω μία συμπεριφορά και μία τάση να βρω εγώ τον κύριο Βουδούρη κάπου λάθος και να το δημοσιοποιήσω παντού, αντί σε προσωπικό επίπεδο να το λύσουμε με σκοπό το καλύτερο της πόλης. Όχι να κερδίσω εγώ πολιτικά τον κύριο Βουδούρη. Αυτό ήθελα να πω για το θέμα αυτό, χωρίς καμία μορφή. Ξεκάθαρα. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι για το Τοπικό Συμβούλιο υπάρχουν κάποιες απουσίες, οι οποίες είναι επαναλαμβανόμενες. Από τις, τα δικά μου στοιχεία είναι περισσότερο της αντιπολίτευσης και λιγότερο της συμπολίτευσης. Δηλαδή κάποιοι έχουν έρθει τώρα ένα χρόνο σε βία. Και αυτό φαίνεται κιόλας από τις παρουσίες. Το θέμα είναι όμως, όπως είπε ο κ. Χριστόπουλος, ότι δίνουμε κάποια σοβαρά θέματα τα οποία φτάνουν στο 15ήμερο για να πάρουν αυτοδικαίω στο χαρτί. Θα ήθελα λίγο πιο υπευθυνότητα σε αυτά τα πράγματα και όποιοι είναι δικαιολογημένοι και έχουν σοβαρό λόγο να λύσουν, να πάρουν μια καταγράφηση αυτή. Ευχαριστώ. Ο κ. Μιχαήλ και με αυτό ο κ. Τσεπέρη. Μα πρέπει να μιλήσουν οι σύμβουλοι, κ. Τσεπέρη. Αυτό διαμαρτυρήθηκα εγώ. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν θέλω να πω δύο λόγια σε σχέση με τη λειτουργία του κέντρου υγείας. Δεν ξέρω αν ακούει ο Δήμαρχος. Αφού το έχουμε μετά, δεν αρέμαγε. Α, ωραία. Τότε να κάνω μια ερώτηση. Τι προτιθέμεθα να κάνουμε σε σχέση με αυτά που διαβάζουμε και σε εφημερίδες και στα ηλεκτρονικά που κάνει ο Λουρού. Δηλαδή κάποιους διαγωνισμούς, παραχωρεί, πιάνει παράγκες, δεν ξέρω τι διάλο άλλο κάνει. Και αυτό που θέλω να πω είναι σε σχέση με όσα είπε και ο κύριος Δήμαρχος στο προηγούμενο Συμβούλιο. Δηλαδή η απουσία της εκπροσώπησης του Δήμου στον Ολουρού δημιουργεί προφανώς τέτοια θέματα, διότι φαντάζομαι αν ήταν κάποιος εκπρόσωπος εκεί
θα ρώταγε και είναι η σκοπιμότητα όλης αυτής της ιστορίας. Το δεύτερο, αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα, αν μας το επιτρέψουν βεβαίως, δημοτικό λιμενικό ταμείο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου οι δημότες να απολαύσουν μέσα από τη λειτουργία του και τη θάλασσα και άλλες υπηρεσίες. Προφανώς αυτό όταν θα γίνει ο Λουρού δεν θα έχει αφήσει τίποτα. Το τρίτο είναι ότι πριν ένα χρόνο ο κύριος Δήμαρχος έκανε μια παρέμβαση για το πάρκινγκ σε σχέση με το ΤΑΙΠΕΔ και σωστά την έκανε, διότι χρησιμοποιεί χώρους του Λουρού προκειμένου να αυξήσει την περιουσία του, άρα εδώ κάτι συμβαίνει σε σχέση με το ΤΑΙΠΕΔ. Και κλείνοντας, θέλω να πω ότι, γιατί δεν θέλω να απαντήσω τώρα, οπότε θέλετε μας τη δίνετε. Θεωρώ και, ας πούμε, δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω, γιατί τον ξέρω κατά τον κύριο Αργόπουλο και δεν θέλω έτσι να του προσθέσω κάποιο επίθετο, όμως από την πείρα μου, γιατί έζησα σε πολλές διοικήσεις, πολλές αλλαγές κυβερνήσεων, ήθιστε ότι όποιος πρόκειται να αλλαχθεί, να φύγει, για λόγους αξιοπρέπειας κυρίως, αλλά και δημόσιας διοίκησης, δεν προβαίνει σε παραχωρήσεις, σε αποφάσεις που δημιουργούν δουλείες για την επόμενη διοίκηση. Αυτό βέβαια δεν αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο, αφορά τον ίδιο τον κύριο Αργόπουλο, και ο οποίος φαντάζομαι ότι εκθέτει και τον εαυτό του και τη Νέα Δημοκρατία που τον διόρισε πριν 2 χρόνια, 3. Είναι για το ίδιο θέμα, κύριε Δήμαρχε, αν θέλετε να είναι συνειδητό. Για το λιμάνι. Αν δεν προβλέπετε, δεν υπάρχει θέμα. Αν δεν προβλέπετε, δεν υπάρχει θέμα. Δεν κάνουμε διαδικασία. Μάχαλο, όχι, όχι. Προχωρήστε. Όχι, Χρήστο μου. Παρακαλώ, αν προβλέπετε, δεν υπάρχει ζήτημα. Θέλω απλώς μια ερώτηση να κάνω στο Συμβούλιο σε σχέση με τον Ολουρού. Ορθώς πολιτικά κατ' εμέ και χαιρέτησα το σχεδόν ομόφωνο της προηγούμενης συνεδρίας για το Λιμενικό Ταμείο. Μια ερώτηση προς το Συμβούλιο σας έλεγα. Χαιρέτησα το σχεδόν ομόφωνο της απόφασης για την δημιουργία ή, εν πάση περιπτώσει, προσπάθεια δημιουργίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, όμως πρέπει κάποια στιγμή, και εδώ είναι πολιτική θέση, νομικά είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να πάρουμε θέση, και μιλώ και ως μέλος των ενεργών πολιτών, δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η ιδιοκτησιακή λογική από τον Ολουρού και το ΤΑΙΠΕΔ. Πριν από ένα μήνα, 2-3 πόσο ήταν, πέρασε ντούκου από αυτό το συμβούλιο ένα έγγραφο που κοινοποιούσε ο Ολουρού ότι φτιάχνουν ένα κομμάτι της παραλίας για τα σκοζόμενα ζώα. Όπως το βλέπει ο νόμος, ορθώς αναγνωστοποίησε πρόθεση για τα δικά του, για τις παραλίες του, το τους εισαγωγικά. Κάποια στιγμή αυτή η πόλη, και συντάσσουμε απόλυτα στα όσα έχει πει ο Δήμαρχος και σειρά δημοτικών συμβούλων, πρέπει να έχει άποψη για τα του οίκου τους, του οίκου της. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε να δεχόμαστε αποφάσεις με το έτσι θέλω μιας απερχόμενης διοίκησης που δεσμεύει τη Νέα και την πόλη ολόκληρη, φτιάχνοντας ανάπτυξη σε εισαγωγικά με όποιο τρόπο εκείνη νομίζει δόκιμη. Δεν ξέρω και δεν είναι σε θέση να σας προτείνω τι θα κάνετε πολιτικά, αλλά χρειάζεται πολιτική αντιμετώπιση. Οι παραλίες δεν είναι του ΤΑΙΠΕ, δεν είναι του Ολουρού. Είναι της κόρης μου, είναι των παιδιών σας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δήμαρχε. Ανοίχθηκε ένα θέμα τώρα το οποίο έχει σχέση με τον οργανισμό Λιμένα Ράπινα. Λυπάμαι έναν για πολλούς από εσάς φανού μονότονος, γιατί 20 χρόνια σαν δημοτικός σύμβουλος και αυτούς τους μήνες ως δήμαρχος λέω τα ίδια. Εγώ έχω παρομοιάσει την πόλη μας και το είπα και στο προηγούμενο συμβούλιο ότι μετά το Βερολίνο και τη Λευκοσία είναι το Βερολίνο έπεσε το τείχος, τη Λευκοσία υπάρχει. Εγώ έχω πει ότι εμείς είμαστε διχοτομημένη πόλη. Δεν αναγνωρίζω εγώ τουλάχιστον το δικαίωμα, αν θέλετε, σε κάθε κύριο Ορκόπουλο, όπως και να λέγεται, δεν είναι το θέμα του συγκεκριμένου Προέδρου. Έτσι. Είναι θέμα των πολιτικών που εφαρμόζονται από τις κυβερνήσεις. Δεν είναι δυνατόν να βαδίζουμε με αυτή τη λογική. Με τη λογική δηλαδή ότι η ανάπτυξη μιας πόλης αντί να στηρίζεται εκεί που πρέπει να στηρίζεται, δηλαδή στην τοπική αυτοδιοίκηση, στηρίζεται στους οποιουσδήποτε αρεστούς
της κάθε κυβέρνησης που τοποθετούνται στον οργανισμό Λιμένα Ραβίνα. Εκεί πέρα υπάρχουν σημαντικά προβλήματα, δυσλειτουργίες τεράστιες. Και το λέω αυτό γιατί το μέγεθος του λιμανιού το γνωρίζετε όλοι, αφού όλοι που είμαστε εδώ ζούμε σε αυτή την πόλη, γνωρίζετε ότι το λιμάνι έχει μια τέτοια δραστηριότητα, μια τέτοια κίνηση και λειτουργία, η οποία πια επηρεάζει την πόλη. Δεν είμαστε στις παλιές εποχές, στα μικρά μας τα χρόνια, που η πόλη άντεχε ένα μικρό λιμάνι. Αυτή τη στιγμή το λιμάνι έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλο. Αποφασίζουν άλλοι για μας, στην ουσία. Σας μίλησα για το αν θα υπάρχουν είτε φεριμπότ, είτε όχι φεριμπότ, επομένως αν μένουν τα αυτοκίνητα ή φεύγουν τα αυτοκίνητα. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο έχει σχέση με την κυκλοφορία στη Ραφίνα, τη στάθμευση στη Ραφίνα, την ανάπτυξη της τοπικής αγοράς στη Ραφίνα. Διότι όταν ο άλλος δεν μπορεί να έρθει στο Δήμο μας είτε για αναψυχή είτε για να πάει μέχρι την τοπική αγορά, δημιουργείται ένα θέμα. Όταν εμείς έχουμε πάνω στους δρόμους μας αυτοκίνητα τα οποία μένουν από 3-4 μέρες το λιγότερο για ένα Σαββατοκύριακο μέχρι 15-20 μήνες ολάκερους, τότε δεν μπορείς να πεις ότι διαχειρίζεις αυτή την πόλη. Πάνω σε αυτό το θέμα λοιπόν μπαίνουν τα θέματα και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου φίλε Χρήστο Τσετέρη ότι τα θέματα είναι πολιτικά. Και το θέμα είναι πολιτικά. Ναι, μεν δεν λύθηκε μέχρι τώρα γιατί κάποιοι άλλοι δεν τόλμησαν. Θα τολμήσουν να τολμήσουν. Θέλω να σας πω ότι έχω αρχίσει να έχω αμφιβολίες, τεράστιες αμφιβολίες. Μια πρώτη αμφιβολία είναι ότι ουδής έχει πάρει έστω ένα τηλέφωνο το δήμαρχο αυτής της πόλης, τη στιγμή που ξέρετε ότι βράζει ή μαγειρεύεται ένα νέο δέλτα σίγμα για τον οργανισμό Λιμένα Ραφίνας, κανείς επίσημα, ας το πούμε, δεν έχει πάρει, να πήρε δήμαρχε, έλα να σε δούμε, να δούμε τι γνωρίζει. Έτσι. Είναι πολύ πιθανό, όπως έχει συμβεί και άλλες φορές, να μας φέρουν στον οργανισμό ανθρώπους, οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν ένα GPS από το σπίτι τους, από το Μαρούσι, για να βρουν που είναι η Ραφίνα και το γραφείο του οργανισμού Λιμένα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, οι οποίοι με το GPS θα έρθουν εδώ και το μεσημεράκι θα κλείσουν το όποιο γραφείο τους και θα σηκωθούν να πάνε πάλι εκεί όπου διαμένουν, μην περιμένετε ότι θα μπορούν να δούνε με την ευαισθησία που βλέπουμε εμείς, με τη γνώση που βλέπουμε εμείς, με την εμπειρία που βλέπουμε εμείς, το οποιοδήποτε πρόβλημα. Είναι σαφές ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτό το πράγμα. Θέλω να πιστεύω ότι επειδή βομβαρδιζόμαστε και θα τα δούμε και στο επόμενο θέμα με την γνωστή ιστορία της διαπραγμάτευσης, με τον κίνδυνο που διέρχεται όλη η χώρα, ότι ίσως κάποια θέματα, θέλω να ελπίζω, έχουν μείνει τυχόν προς τα πίσω για να δοθεί προτεραιότητα σε κάποια άλλη. Ταυτόχρονα, πέρα από το ότι αν θα πρέπει ο Δήμος να έχει άποψη για τη σύνθεση, είπατε και κάτι άλλο, το οποίο το έχω πει και εγώ πάρα πολλές φορές, το έχω μεταφέρει και εκεί που πρέπει να μεταφερθεί, ότι δεν είναι δυνατόν στη σύνθεση των οργανισμών, αυτό είναι γενικότερο τώρα, φίλε Μάκη, γενικότερο δεν είναι όλων των οργανισμών, να μην υπάρχει εκπρόσωπος του τοπικού Δήμου ή στην έσχατη περίπτωση, θα έλεγα εγώ, να υπάρχει εκπρόσωπος της περιφέρειας. Ερετός εννοώ εκπρόσωπος της περιφέρειας. Που θεωρώ θα είναι πιο ευαισθητοποιημένος από κάποιον άλλον, ας πούμε, έτσι. Βεβαίως το maximum και ο στόχος είναι να υπάρχει εκπρόσωπος από το Δήμο, κύριε Χριστόπουλε, αυτό είναι βέβαιο. Ελπίζω ότι τέτοιες απελπτηρίες του νόμου στο προσεχές, άμεσο προσεχές μέλλον να μπορέσουν να βελτιωθούν, γιατί αυτό θα δείξει, αν θέλετε, και προθέσεις διαφορετικής διακυβέρνησης. Για το ίδιο θέμα. Ναι, κύριε Πρόεδρε, διότι η δική μας παράταξη είναι αυτή που στηρίζει την κυβέρνηση και τις πολιτικές της. Είναι άκρως πολιτικό το θέμα αυτό. Ο κύριος Βουδούρης καλά είπε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος θα έπρεπε ήδη να έχει παραιτηθεί. Γνωρίζουμε ποιο είναι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και οι κυβερνητικές του θέσεις σε σχέση και με τις σχέσεις ζώνης κτλ. Η κριτική που κάνει η κυρία Δήμαρχε, αναφέρεται σε προγενέστερη κατάσταση, την οποία δεν ξέρω εάν ποτέ την είχατε καταδικάσει. Δηλαδή,
και σε σχέση με τη χερσαία ζώνη που δόθηκε και σε σχέση με το ότι δεν υπήρχε κάποιος από την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτά δεν είναι μέσα στις πρακτικές και μέσα στις λογικές και πολιτικές της νέας κυβέρνησης. Όντως, το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό. Στην προκειμένη και τώρα η κυβέρνηση πραγματικά τρέχει, είναι σε έναν δρόμο, για τη συμφωνία. Και δεν ξέρω εάν θα έπρεπε να σας πάρει τηλέφωνο, θα σας πάρει φαντάζομαι. Έχει γίνει μια τέτοια μνήμα. Εκείνο το οποίο θα ήθελα, επειδή γίνονται κάποιες παραχωρήσεις τελευταία ώρα που δεν θα έπρεπε να γίνουν, εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο οφείλουμε να τις σταματήσουμε. Γιατί πιθανά να μην έχει λάβει γνώση ο Υπουργός Ναυτιλίας. Πώς θα λάβει γνώση λοιπόν το τι γίνεται τώρα στην παραλία μας, τι γίνεται στις ακτές, πρέπει να πάρουμε αποφάσεις κύριε Δήμαρχε, να στηρίξουμε τους πολίτες και στο κάτω-κάτω να κλείσουμε και τους δρόμους. Πώς θα γίνει αυτό γνωστό, πρέπει να γνωστοποιηθεί. Αυτό ήθελα να πω και να μην έχουμε τις λογικές, τις προγενέστερες και βάζοντας αν, μήπως και τα λοιπά. Δεν έχει βγει κάτι, δεν έχουν γίνει τοποθετήσεις, άρα λοιπόν μην προτρέχουμε. Όπως από τις τοποθετήσεις μια σειρά συναδέλφων αλλά και εδώ δημοτών, συμπεραίνω ότι, πώς το λένε, μάλλον κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, κυβερνήσεις έχουν αλλάξει πόσες. Πολλές. Μην πάρουν τις προσφέρειες. Η βασική κατεύθυνση που υπάρχει, και μεθοδικά έχει περπατήσει μέχρι τώρα, είναι αυτό που ζητάνε τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και μια σειρά μεγάλη μονοπωλιακή όμιλη, δηλαδή να ιδιωτικοποιηθούν τα λιμάνια και οι περιουσιακές τους και οι ιδιοκτησιακές τους, ό,τι έχουν ιδιοκτησιακό, και παράλληλα, όπως το λένε, τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουμε παρακολουθήσει όλη την επιχειρηματική σφαγή που γίνεται με κυρία αυτό το λιμάνι του Πειραιά, αλλά λέω υπάρχει μια μεθόδευση. Λοιπόν, και ερχόμαστε τώρα εδώ, στην αντίθεση που λέει όλες οι κυβερνήσεις υπηρετούν συγκεκριμένο προγραμματισμό, συγκεκριμένο σχεδιασμό. Εμείς το λέμε καπιταλισμό, τώρα δεν ακούγεται καλά, αλλά αυτό είναι. Να πούμε εμείς ότι είναι ζητήματα ευαισθησίας, πώς το λένε, ενημέρωσης, συμμετοχής μας στο λιμενικό ταμείο κτλ. Καταρχήν και το θεσμικό πλαίσιο που έχει φτιαχτεί μέχρι σήμερα, μην σας πω το θεσμικό πλαίσιο του ίδιου, της λειτουργίας του ίδιου του Δήμου, απαγορεύει τον Δήμο, όπως το λένε, να πάρει αποφάσεις κατά τη δική του βούληση. Λοιπόν, μην κοροϊδευόμαστε δηλαδή. Εδώ είναι ζήτημα πως ούτε με μια απλή αγωνιστική κινητοποίηση, τέλος πάντων, μπορείς να. Λοιπόν, απλώς μια επιβράδυση μπορεί να κάνεις, η οποία θα επανέλθει προς το ζήτημα με άλλη μορφή, με άλλη διαχειριστική διαπομένωση. Είναι σύγκρουση πλέον σε ποια κατεύθυνση επανέλθει αυτό το ζήτημα και δεν είναι ζήτημα να βλέπουμε Ορκόπουλος, Σαλαπατάνιες, η ευαισθησία τους, κτλ. Ναι, λέω. Αλλά όλη η συζήτηση εκεί πήγε. Τι θα κάνουμε, δεν μας ενημερώσανε, αν έχουμε λόγο, αν θα έχουμε πρόσωπο κτλ. Αυτά νομίζω ότι είναι παραμύθια σκάλη μας. Εδώ και 20 χρόνια τα ακούμε και η πολιτική τους όμως μεθοδικά από όλες τις κυβερνήσεις. Στην ίδια γραμμή, στον ίδιο άξονα και σήμερα λέω κατά την πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτά θα επιταχυνθούν τώρα. Δεν μην κοροϊδευόμαστε. Πρώτη φορά αριστερά, λέει, θα τα μπλοκάρει. Ευχαριστώ. Κύριε Σαλαπατάνη, τα λέω περισσότερα στην κυρία Τόκα που έθεσε προηγουμένως κάποια ζητήματα. Ελπίζω να με ακούει. Μ' ακούει? Όχι. Δεν με ακούει. Να αρχίσω τότε από κάτι τελευταίο, Χρήστο, που πες εσύ. Επειδή εδώ πέρα γνωριζόμαστε, έτσι, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι οι θέσεις τις οποίες μόλις είπα προηγουμένως, τις λέω χρόνια από το και δόξα τω Θεώ υπάρχουν πρακτικά, οπότε μπορεί τα πρακτικά των παλαιών δημοτικών συμβουλίων να αποδείξουν διάφορα πράγματα.
το ότι δεν πετύχαμε κάποια πράγματα, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει κάτι, γιατί το έβαλε σας με μία έννοια ότι τα λέτε, αλλά τελικά δεν έγινε τίποτα, έτσι. Και εσείς παλεύετε κάποια πράγματα, εδώ, από το 17, έτσι, και δεν έχουν γίνει. Από το 18, αλλά δεν έχουν γίνει, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα, εντάξει. Άρα λοιπόν, το θέμα είναι... Το θέμα είναι ότι εσύ νιώθεις ότι... Εσύ νιώθεις λοιπόν ότι από τη συγκεκριμένη στιγμή το προσπαθείς. Έτσι λοιπόν το θεωρούμε και εμείς, ότι το προσπαθούμε και το παλεύουμε. Κυρία Τοκαρίκα προηγουμένως, ότι ίσως να μην έχουμε καταφέρει να γνωριστούν οι μεν σύμβουλοι με τους συμβούλους τελικά του επικοινωνούν τόσο καλά. Αλλά για να ξέρετε τις θέσεις μου, μπορείτε να δείτε είτε παλιές εφημερίδες, είτε τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου και να ξέρετε αν εγώ έχω αλλάξει κεραία την άποψή μου. Δεν μιλάω για να την έχω αλλάξει εντελώς. Κεραία να έχω αλλάξει. Έτσι. Άρα μην ρίχνετε έτσι δουφεκές στον αέρα, τουλάχιστον όσον αφορά τον Δήμαρχο. Είπατε η παράταξή σας στηρίζει την κυβέρνηση. Πάμε να τα κλείσουμε αυτά. Προσπαθώ να τα κλείσω, αν με αφήσετε. Είπατε η παράταξή σας στηρίζει την κυβέρνηση. Μην το παίρνετε έτσι όλο το βάρος επάνω σας. 7% είχατε και οι εκλογές, είτε περιφερειακές είτε εθνικές, δείξαν άλλα αποτελέσματα. Υπάρχει λοιπόν και κάποιος άλλος ο οποίος στηρίζει την κυβέρνηση. Ναι, αλλά έτσι που το είπατε, το θέσατε ας πούμε, λες και ήσασταν αντιπρόσωπος από το Μαξί μου, ας πούμε. Για τον άνθρωπο. Βέβαια, έτσι είπαμε. Έτσι είπαμε. Στηρίζουμε την κυβέρνηση. Υπάρχει, το ξέρετε ότι υπάρχει αυτή η αναντιστοιχία, έτσι δεν είναι. Δεν θέλω να το κάνω. Έχουμε κλείσει και δρόμους, αναλύουμε. Δεν είναι και κακή η αντιπρόσωπη μας. Λοιπόν, σχετικά με το πρώτο θέμα της κλείσης, εκτός κλείσης για διάρκεια. Είναι πάνω σε αυτό που σας συζητάμε γι' αυτό. Δεν θα καθυμερίσω. Δεν συζητάμε θέμα, είναι ερωτήσεις. Ναι, δεν πρόκειται, 3 λεπτά, αν θέλετε να μου ακούσετε. Ναι, Τερζοπούλου, τώρα εκ μέρους της κίνησης μιλάω, αλλά επειδή αυτό το θέμα της παραχώρησης είναι ένα θέμα στο το οποίο όλοι διαβάσαμε τα δελτία τύπου και όλα αυτά που έχουν κυκλοφορήσει, δηλαδή οι κάτοικοι της περιοχής εκεί πέρα συγκεντρώνουν υπογραφές γιατί ποτέ δεν ρωτήθηκαν αν θέλουν ένα τέτοιο πράγμα στην παραλία τους. Η κίνηση, βγάλαμε δελτίο τύπου και επιστολή, την οποία αν θέλετε μπορώ να τη διαβάσω, θα τη στείλουμε στον Ορκόπουλο, αύριο θα κατατεθεί στον οργανισμό Λιμένος, γιατί απειλεί με αφανισμό τον οικότοπο εκεί πέρα της εκβολής. Οι φιλοζωικές οργανώσεις επίσης διαμαρτύρονται για υποκρισία, με έναν τρόπο δηλαδή ότι δίνεται μία παραλία για, πώς να το πω, για φιλοζωικούς λόγους, όπως περιπτώσει που θα μπορεί ο καθένας να κάνει μπάνιο με το σκυλί του κλπ. Αλλά στην πραγματικότητα κλείνει την παραλία και άρα, δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο όλοι από διάφορες πλευρές, διάφοροι φορείς των κατοίκων της περιοχής έχουν, πώς να το πω, εξεγερθεί. Νομίζω ότι ο Δήμος θα πρέπει να πάρει μια θέση σε αυτό. Δηλαδή, σαν Δήμος, αν όχι τώρα να συζητηθεί τώρα, αλλά πιστεύω στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, επειδή είναι ένα θέμα το οποίο τρέχει για φέτος, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μπει. Αυτό. Όπως επίσης να μπει και σε κάποιο Δημοτικό Συμβούλιο από τα επόμενα και το θέμα της εκβολής. Τώρα, το θέμα της εκβολής, αυτό που κοινοποιήσαμε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, συνδέεται και με αυτό το θέμα. Δηλαδή, είναι δύο ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει. Και τα έργα της περιφέρειας και αυτό. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να μπουν όλα αυτά. Το δεύτερο θέμα θα πρέπει να μπει κανονικά εντός ημερησίας διάταξης, διότι έχει... Ναι, θα πρέπει να μπει εντός ημερησίας διάταξης. Το θέμα της εκβολής, σας λέω, θα πρέπει κανονικά, επειδή το έχουμε καταθέσει από 14/5 και σε εσάς προσωπικά το απευθύναμε, με κοινοποίηση στους Δημοτικούς Συμβούλους και με κοινοποίηση στον κύριο Πιστικίδη.
με αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε, αύριο το πρωί σας τα φέρνω. Δεν ξέρω, εσείς δεν το έχετε λάβει υπόψη σας. Γιατί απευθυνόταν προς εσάς, γιατί εσείς καθορίζετε τα θέματα. Όχι, όχι, το καταθέσαμε σε πρωτόκολλο. Ναι, απλώς κάποια στιγμή νομίζω στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο ίσως πρέπει να μπει εντός υπηρεσίας και να ενημερωθούμε. Ευχαριστώ. Το θέμα που συνέχισαμε διατάξτε, κύριε Πρόεδρε. Διατάξτε. Κάνουμε μια κουβέντα. Τι είναι το διατάξτε, θα πάρουμε απόφαση εμείς για ποιο θέμα. Κύριε Πρόεδρε, ήταν ενημέρωση. Δεν ξέρω πώς διατάξτε. Υπάρχει αποτέλεσμα στην κουβέντα, δηλαδή θα μιλήσει κάποιος στον Ερκόπουλο, θα πει σε άλλο συμβούλιο να συζητηθεί, θα μείνει έτσι, δηλαδή ψυχανεμιστήκαμε και τελείωσε. Κύριε Αποστόλη, έχετε να κάνετε κάποια συγκεκριμένη πρόταση να την ψηφίσουμε ή μας ρωτάτε για ποιο πράγμα θα που κάναμε περί όλου. Και τον παραχωρήσουν το κάτι. Προφανώς. Ο Δήμαρχος θα τα πει αυτά. Θα τα ξαναζητήσουν. 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 Θα τα ξαναζητήσου